Το μήνυμα ότι φέτος η αντιπυρική περίοδος θα είναι δύσκολη, όπως ήταν και αυτή του 2023, έστειλε από την Πηλαία και το Πανόραμα, όπου βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, είπε ότι θα δώσουμε μάχη. Στη Βόρεια Ελλάδα θα δώσουμε μάχη. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το πώς πήγαν τα πράγματα πέρσι. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο τον οποίο λειτουργήσαμε συνολικά, αλλά και το πυροσβεστικό σώμα. Αναγνωρίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδος. Θα είναι όμως και φέτος. Άρα, πρόληψη, οργάνωση, συνεργασία, σκληρή δουλειά, χαμηλά ετώνη και όλοι μαζί. Ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργού του Βασίλη του Κικίλια και των παραγόντων όλης της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Συζητήσαμε, μπήκαν επιτάπητος όλα τα θέματα της πρόληψης και του καλύτερου συντονισμού. Κανένας δεν θέλει να ζήσει στιγμές εφιάλτη όπως τα τελευταία χρόνια δυστυχώς με την κλιματική κρίση ζει και η χώρα μας. Οι συνθήκες είναι εναντίον μας. Βλέπετε ότι εκδηλώθηκαν φαινόμενα πολύ έντονα πυρκαγιών το μήνα Μάρτιο ενώ η πυροπροστασία ξεκινά το Μάιο. Καταλαβαίνετε ότι ήδη ο χρόνος πια είναι σε βάρος μας και τα φαινόμενα είναι σίγουρο ότι θα εκδηλωθούν με ένταση. Ο Υπουργός μας έδωσε ένα στόχο περίπου 4 με 5 ετών για σταδιακή ενίσχυση των μέσων. Δεν μπορούν να γίνουν, θέλω να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούν να γίνουν όλα. Υπάρχει πάντως ενίσχυση και των τοπικών μέσων. Περιέγραψε και σε εξοπλισμό, σε κίνηση οχήματα, σε ειδικά οχήματα κτλ. Και σε ένα αέριο εξοπλισμό, ο οποίος όμως θέλει κάποιο χρόνο για να υλοποιηθεί. 1 με 2 αεροσκάφη ανά έτος, για σύγχρονα αεροσκάφη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. Δίνουμε έμφαση μεγάλη στην ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους φορείς τους που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, με στόχο τι, να μειώσουμε τις εκδηλωθείς στις πυρκαγιές, να οριοθετούμε γρήγορα αυτές που εκδηλώνονται και κάθε πυρκαγιά που θα γίνεται μεγάλη να κάνουμε ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή όλοι μαζί, για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για την ιδιαιτερότητα που έχει το περιεστιακό δάσος του ΣΕΙΣΟΥ, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας. Ταυτόχρονα με την αντιπυρική περίοδο, ξέρετε όλοι ότι λειτουργούν ένα μεγάλο εργοτάξιο για το flyover. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια συντονιστική ομάδα μεταξύ της πυροσβεστικής και της τροχέας για να δούμε πώς θα γίνει τη διέλευση σε περιστατικά τα οποία πιθανόν να συμβούν. Έχουμε λάβει όμως ήδη τα μέτρα μας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του κ. Τζιτζικώστα. Έχουν ήδη τοποθετηθεί 2 σταθερά ραντάρ στην περιοχή ύψους 10 μέτρων με μια κάμερα περιστροφική που καλύπτει 360 μοίρες και μπορεί να έχει μια εικόνα σε 30.000 στρέμματα δασικής έκτασης προκειμένου με ένα συντονιστικό που έχει δημιουργηθεί στο πυροσβεστικό σώμα να ενημερώνεται άμεσα εάν προκύψει θέμα καπνού ή φωτιάς. Και 1η Μαΐου περιμένουμε και τον ΔΔΕ να συνδέσει με ρεύμα αυτά τα 2 ραντάρ προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του πιλωτικού προγράμματος που αν έχει επιτυχία στο ΣΕΙΞΟΥ θα το επεκτείνουμε και σε άλλες δεσικές περιοχές σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Το τρίτο το φορητό. Υπάρχει ένα τρίτο φορητό, το οποίο θα το δώσουμε και αυτό στην πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να το κάνουν χρήση όπου αυτή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν βγει νέοι νόμοι, έχουν βγει νόμοι που πλέον μπορούν να βοηθήσουν και το έργο των εθελοντικών οργανώσεων. Δηλαδή, μας είπε ο Υπουργός ότι από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς θα είμαστε κοντά στο πυροσβεστικό σώμα και δεν θα περιμένουμε να πάει η πυροσβεστική να κρίνει και να κάνει. Μας αναλύουν μέσα τα υλικά που με 101 πυροσβεστικά καινούργια οχήματα φέτος ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Και γενικά δείχνει ότι πιστεύουμε ότι θα πάμε προς το καλύτερο για τη φετινή σεζόν. Στη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο Πανοράματος έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δασάρχες, διευθυντές και επιθεωρητές δασών, προϊστάμενοι των αυτοτελών διευθύνσεων πολιτικής προστασίας, εκπρόσωποι του ΔΔΕ, του Λιμεναρχείου αλλά και των εθελοντικών ομάδων.